Δαμέ, όπως λέμε, οι άκηθοι επιβιώσαν ούλοι. Βλέπε. Ένα σωρό φύτα. Τούτα ούλα πρέπει να βγουν να καθαριστεί οι άλγοι που έκαμε που κάτω. Οι στρατιώτες επιβιώσαν ούλοι. Και που κάτω σιγά σιγά τώρα να σκέψουν να φκίνουν και οι λωτοί. Τούτον είναι το γιασεμίν του νερού. Και κάπου δαμέ είναι η γλάστρα μας. Που τι είναι τι δαμέ. Ωραία. Το γιασεμίν αφαιρέθηκε που δαμέσα. Τώρα είναι η ώρα της θάλιας. Να μετακινηθεί να πάει να βρει τον τόπο των δικών της. Και λίγα αποδείχθηκε ότι ήταν σούπερ λάθος κίνηση. Το ότι έβαλα τη θάλια πάνω από τους λότους χωρίς λάστρα. Ενώ μόνο 3 μήνες έκαμε εκεί μέσα, έπνιξεν τα ούλα. Κάνε μια φάουσα ρίζες. Αφού του επεράσαν λίγες μέρες και έστρωσαν το νερό, ήρθε η ώρα να μπουν και τα χρυσόψαρα για να τρώνε τα αυκά των κουνουπιών και άλλα έντομα που γεννούν μέσα στο νερό. Δάμε βλέπουμε πως έγιναν τα δοχεία μας με τα φυτά μετά από κάποιους μήνες. Βλέπετε ότι έκαμε αρκετή αλγή, διότι υπάρχουν πολλά θρεπτικά μέσα στο νερό λόγω του χώματος και λόγω και του πολλού του ήλιου. Αλλά όπως βλέπετε και το γιασεμίν άθισε, πάει καλά, έφκαλε ένα σωρό νέα φύλλα και το νούφαρο άπλωσε καλά. Αλλά πολλοί άλγοι. Το πρόβλημα της άλγης είναι να το δούμε σε λίγο πως λύνεται. Προς το παρόν δείτε την εξέλιξη της φάσης πως πάει. Να με φυτέψα για έναν καλοπιστικό ginger. Οι κάνες μου πίσω μεγαλώσαν αρκετά, αθίσαν. Μετά πρόσθεσα και άλλες κάνες, άλλα χρώματα. Και η θάλια άθισε αλλά λίγο πιο μετά, απλώσαν αρκετά. Με στην αναμεσάντια μου έχουμε ένα διέτες. Να μην βλέπετε έναν μαύρο χρυσό ψαρού, είναι πολύ όμορφο. Έβαλα και κότσινα, έβαλα και μαύρα. Όμορφα πολλά τα χρυσό ψαρού. Με στούτον το δοχείο έβαλα και έναν κυπριακό, τον που βλέπετε με τα φύλλα έτσι εδώ, τα λίγο κότσινα, είναι κυπριακό είδος. Έβαλα το μέσα μια ποταμοσάν και έβαλα το εδώ μέσα. Και είναι πολλά καλά. Μετά έβαλα και λίγες μέντες και πήγαν και γίνες πολλά καλά. Δαμέ βλέπετε τα αντιέτες που έβαλα μες στην αναμεσά. Τα ωραία που αθίσαν. Πολλά ωραίο φύτο. Και δαμέ που κάτω οι άκυνθοι έβαλα τους και όμως είναι ο τόπος. Βλέπετε αθίσαν και τα νούφαρα. Μεγαλώνει ωραία. Τώρα για να σταματήσει να κάνει πολύ αλγή να φέρω να βάλω μέσα λίγο duckweed. Η άκηση. Αφήσα ωραία.
Έχει τελειωμένους, έχει που να αφήσουν ακόμα. Λοιπόν, και τούτο είναι το duckweed. Πάμε να το μεταφέρουμε. Τούτους τους κι ακόμα να τους μεταφέρω. Το ωραίος μεγάλος είναι τούτος. Στον καλάθον των Αχρίστων. Που τα μέσα αφαίρεσα τα μυριόφυλλα, διότι τελικά τρώνε όλη την ενέργεια. Απορροφούν όλα τα θρεπτικά και μην ισχύει τίποτε για τους λότους. Γι' αυτόν έχουμε τόσο μειωμένη ανάπτυξη φέτος. Μην ξέρω αν θα θύσω. Μάλλον θέλω να φέρω να θύσω φέτος. Και όπου και μέσα πρέπει να αφιερέσω τα μυριόφυλλα. Να βάλουμε τον duckweed. Να χαρά. Έτσι εδώ είναι ένα πλούσιο είπα στην επιφάνεια να κόφει λίγο τον ήλιο, να λιάνει λίγο η άλγη και να γίνει και πιο όμορφη η συνθέση. Και η θάλια άφησε. Βλέπετε ότι η γλάστρα δεν είχε καθόλου άλλη μέσα, διότι πάρε κάθε δεσφίκα πας στα άθη της θάλιας τα φάσεις και οι σφίκες κάνουν επιγόνια εδώ τα σφίκα εν τούτη μυρμιδόνα. Λοιπόν, τούτη η γλάστρα δεν είχε καθόλου αλγή, διότι έβαλα μέσα τα αφήκα και στρατιώτες τούτα δαμή τα λεγόμενα λάχανα του νερού και αφήκα και τα μυριοφύλλα και τραβούν όλα τα θρεπτικά και κόφκουν τον ήλιο και έτσι δεν έχει καθόλου αλγή μέσα. Τα μέσα που είναι τόσο πολλά πυκνών, τα μέσα επειδή είναι πολλά πυκνών, δεν μπορείς να βάλεις χρυσό ψάρα. Επειδή είναι πολύ το χώμα, λίγο το νερό, πολύ βλαστησί, δεν κάνουν για χρυσό ψάρα. Μόνο κουνουκέριες, τα μέσα έχω μόνο κουνουκέριες. Αλλά μέσα σε έτσι φάση, που υπάρχει αρκετό νερό, βάλεις άνετα και 2-3 χρυσό ψάρα. Αλλά να μένουν όχι που τούτα τα κόμετ που γίνονται θηρία. Θέλεις fantail χρυσόψαρα από μηνύσκο μητσιά.